Βαλένθια είχε προβλεφθεί ότι θα γίνει αυτό που θα γίνει. Όχι, δεν έχουμε κάποια τέτοια ένδειξη. Εκείνο που πρέπει να κάνουμε εμείς είναι να προετοιμάσουμε το μηχανισμό έτσι ώστε να είναι έτοιμο σε κάθε περίπτωση. Με αυτά τα λόγια, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς τόνισε την ανάγκη η Κρήτη να είναι κατάλληλα προετοιμασμένη εν ώψη χειμώνα προκειμένου να προστατευτεί και να αντιμετωπίσει άμεσα τα έντονα καιρικά φαινόμενα τα οποία μπορεί να καταγραφούν στο νησί εξαιτίας της κλιματικής κρίσης. Βλέπουμε ότι παντού σε όλο τον κόσμο η κλιματική κρίση ευνηδιάζει. Φέρνει φαινόμενα τα οποία είναι ασύλληπτα και μάλιστα απρόβλεπτα. Άρα λοιπόν εμείς πρέπει να είμαστε σε κάθε περίπτωση έτοιμοι. Γι' αυτό είμαστε εδώ για να ετοιμάσουμε το μηχανισμό, να γίνει η σχεδίαση του πυροσβεστικού σώματος μαζί με τους υπόλοιπους φορείς, έτσι ώστε οι σταθμοί βάσης, έτσι ώστε αν χρειαστεί να επέμβει έγκαιρα και αποτελεσματικά. Γεια σας παιδιά, καλημέρα. Καλημέρα. Ο κύριος Τουρνάς συμμετείχε σε ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου με θέμα την αντιπλημμυρική προστασία της Κρήτης, ενώ παράλληλα έγινε και ένας απολογισμός της αντιπυρικής περίοδου που πέρασε. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, ήταν το θερμότερο και το χειρότερο καλοκαίρι από πλευράς μετεωρολογικών συνδικών τα τελευταία 40 χρόνια. Εν τούτοις, ο μηχανισμός, χάρη στον σχεδιασμό που έκανε το αρχηγείο του πυροσβεστικού σώματος, με το νέο δόγμα για την επιτήρηση και έγκαιρη προειδοποίηση, με τα εναέρια μέσα που πετούσαν αλλά και με τα drones, είχαμε την έγκαιρη προειδοποίηση, είχαμε την άμεση επέμβαση και βέβαια με τον μηχανισμό να βρίσκεται ανεπτυγμένο στο πεδίο, να περιμένει τη φωτιά και όχι στις υπηρεσίες του. Καταφέρανε να αντιμετωπίσουν 6.000 πυρκαγιές κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Στη σύσκεψη το παρόν έδωσαν μεταξύ άλλων ο αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος Θεόδωρος Βάγιας, ο συντονιστής επιχειρήσεων Μπορείου Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης Γιώργος Τσικαλάς, ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης και ο πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης Γιώργος Μαρινάκης. Μάλιστα, ο Περιφερειάρχης Κρήτης επισήμανε πως πρέπει άμεσα να δοθούν χρηματοδοτήσεις ώστε να γίνουν τα απαραίτητα αντιπλημμυρικά έργα στο νησί. Δεν είναι δυνατόν να ζητείτε πάντα να έχουμε εμείς την ευθύνη, να μεταφέρονται οι αρμοδιότητες, χωρίς όμως να μεταφέρονται οι πόροι. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να ζητηθεί από τα συναρμόδια υπουργεία που έχουν και τις χρηματοδοτήσεις να δοθούν αυτοί οι απαραίτητοι πόροι, ούτως ώστε να μπορούμε να κάνουμε μια αντιπλημμυρική θωράκιση όσο μπορούμε. Είναι το ζητούμενο. Έχουμε προετοιμαστεί με μελέτες, είμαστε πανέτοιμοι. Θα έχω μια συνάντηση την ερχόμενη εβδομάδα με τον κύριο Παπαθανάση για να διεκδικήσουμε τη χρηματοδότηση. Είναι θετική η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για να χρηματοδοτήσει αυτά τα έργα. Περιμένουμε όμως την υπογραφή από τον κύριο Υπουργό. Η Κρήτη χρειάζεται αντιπλημμυρική θωράκιση, δήλωσε από την πλευρά του και ο πρόεδρος της ΠΕΔ Κρήτης, Γιώργος Μαρινάκης. Η Κρήτη χρειάζεται θωράκιση αντιπλημμυρική. Αυτό το κίνδυνο είναι εμφανής, τον βλέπουμε, τον διαπιστώνουμε και θεωρώ ότι πρέπει να κάνουμε τα έργα που ήδη έχουμε οριμάσει και να προετοιμάσουμε όλα εκείνα τα οποία χρειάζονται για να περιφρουρήσουμε και τις ζωές αλλά και τις περιουσίες των ανθρώπων της Κρήτης.